Η τελική προεκλογική συγκέντρωση υποστηριχτών του Αδέρφου Νεοφύτου στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας τόνισε πως δεν χαρίζουμε το βαρόσι σε κανένα παρά μόνο στα παιδιά μας, τους νόμιμους ιδιοκτήτες, και πως θα αγωνιστεί για να κάνει όλη την Αμόχωστο ξανά ελεύθερη και πρωταγωνίστρια και την Κύπρο ολόκληρη και ευημερούσα. Ένα μίλι από την κατεχόμενη γη μας. Δεν είναι αυτά τα τραγούδια που θέλω. Το τραγούδι της Αμοχώστου να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Και θα πάμε στην Αμοχωστό μας. Κόμμα που περπάτησα, ύπνος αργό. Κόμμα που μ' αναστήσες, Αμοχωστός. Σήμερα ο κύριος Νεοφύτου συναντήθηκε με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Σύνδεσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων και συζήτησαν μεταξύ άλλων την θέση της Ομοσπονδίας όπως τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου προσφέρουν υπεράριθμες θέσεις σε αποφύτους δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Συνάντηση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης είχε ο υποψήφιος για την Προεδρία Ανδρέας Μαυρογιάννης. Στο επίκεντρο η υφιστάμενη στεγαστική πολιτική και οι προοπτικές που μπορεί να έχει για να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματική. Και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να γίνουν βήματα, σημαντικά βήματα για την παροχή κοινωνική στέγη στον τόπο μας για όσους έχουν ανάγκη. Τόσο μέσα από ένα σύστημα πρόσβασης στην κατοικία μέσα από αγορά, αλλά και με χαμηλά ενοικία εκεί και όπου δεν είναι δυνατή η ιδιόκτητη κατοικία. Πανέτοιμος να αναλάβει την διακυβέρνηση του τόπου, δήλωσε ο υποψήφιος για την Προεδρία Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας χθες στην τελική συγκέντρωση υποστηριχτών του στη Λάρνακα. Κανένας λοιπόν, φίλες και φίλοι, εφησυχασμός δεν δικαιολογείται, καμία ψήφος δεν περισσεύει και δεν δίνουμε την ψήφο μας σε κανένα άλλο υποψήφιο. Θέλουμε, μπορούμε και μαζί έχουμε τη δύναμη να κάνουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί στον κυπριακό λαό. Σήμερα ο κύριος Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής του στον τομέα της υγείας. Στη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής φαρμάκων για να μπορεί να υπάρξει πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα και τρίτον στην ειδική κατηγοριοποίηση των χρόνιων ασθενών εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας. Ο υποψήφιος πρόεδρος Αχιλλέας Δημητριάδης συναντήθηκε με τον Μουσταφά Κιντζή, με τον οποίο, όπως είπε, τον συνδέει μια μακρά σχέση φιλίας και αλληλοεκτίμησης. Πρόκειται, όπως είπε, για έναν άνθρωπο με πολιτικό όραμα, τόλμη και διορατικότητα. But I thought as part of my effort to have one Cyprus for all Cypriots, I should come and see first of all a dear old friend and also a mentor. Ο υποψήφιος για την Προεδρία Γιώργος Κολοκασίδης ζήτησε και σήμερα από τα επιτελεία των αντιποψηφίων του Μαυρογιάννη Νεοφύτου και Χριστοδουλίδη να δημοσιοποιήσουν τους χρηματοδότες τους, όχι μόνο τους τελευταίους 6 μήνες, αλλά από την αρχή της προεκλογικής τους εκστρατείας. Τελικά αυτοί οι υποψήφοι ποιους εκπροσωπούν, τους αθέατους χρηματοδότες, τα κόμματα που τους στηρίζουν ή τους πολίτες? Ο υποψήφιος πρόεδρος Χαράλαμπος Αριστοτέλους καλεί τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σύσσωμη την εργατική τάξη, όπως λάβει μέρος στην αυριανή παναπεργία για την ΆΤΑ. Ο Λούκας Σταύρου, υποψήφιος επίσης στις προεδρικές εκλογές, προτείνει με ανακοίνωσή του την επιβολή πλαφών στην πώληση γης σε ξένους αναπεριοχή, έτσι όπως ώστε αναφέρει να μπει φραγμός στην δημιουργία τσιφλικιών.